Ωστόσο, τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί, γιατί και πάρα πολλά ζωάκια βρίσκονται τώρα με την κακοκαιρία στους δρόμους και θα ήταν πολύ καλό και βοηθητικό για τα ίδια, τα αδέσποτα, να τα βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο, να αφήσουμε λίγο νερό, μια κουβερτούλα, κάτι. Υπήρξαν πάρα πολλές δημοσιεύσεις και από φιλοζωικούς οργανισμούς που έδωσαν συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε και εμείς, σαν πολίτες, να συνεισφέρουμε. Να βοηθήσουμε, ακριβώς. Να βοηθήσουμε, γιατί το κρύο είναι τσουχτερό, είναι πάρα πολλά τα ζωάκια έξω, σίγουρα δεν μπορούμε να τα βοηθήσουμε όλα. Ωστόσο, ακόμα και μια μικρή πράξη αγάπης. Mm-hmm. Βλέπουμε και τη χαρακτηριστική φωτογραφία mm-hmm. από το Φιλοζωικό Σύλλογο Χανίων, η Προστασία των Ζώων, που έσπευσε να την ανεβάσει για να ενημερώσει όλους τους ανθρώπους πώς μπορούν να βοηθήσουν και με ποιο τρόπο, και μας καλεί και εμάς να δείξουμε έτσι λίγη συμπόνια και αλληλεγγύη προς αυτά τα ζωάκια. Βέβαια. Που έχουν ψυχούλα και κρυώνουν. Και έχουν και την ανάγκη μας. Γιατί Βεβαίως. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνα τους. Οπότε, αν μπορούμε λοιπόν να τα βοηθήσουμε, αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που περνάμε, θα ήταν πιστεύω το ιδανικό. Κυρία Θανασάκη, τι θα προτείνατε σε κάποιον ο οποίος μπορεί έτσι να διαθέσει λίγο από το χρόνο του για να βοηθήσει τα δεσποτάκια, να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Είστε μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου. Οι μέρες αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς έχουμε αντίξωες καιρικές συνθήκες, έχουμε παγετό, έχουμε ψύχο στη χώρα μας και τα δεσποτάκια όπως και οι άνθρωποι πλήττονται πολύ περισσότερο τις μέρες αυτές και η βοήθειά μας είναι καταλυτική. Θα πρέπει όλοι τις μέρες αυτές να φροντίσουμε το αδέσποτο της γειτονιάς μας, το σκυλάκι, το γατάκι και να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν ευκολότερη την επιβίωσή του τις κρύες αυτές μέρες. Πρακτικά τι δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχάς το νούμερο ένα είναι το φαγητό, είναι το περισσότερο φαγητό. Το περισσότερο φαγητό δίνει περισσότερες θερμίδες στον οργανισμό και έτσι μπορεί να αντέξει το ζώο το ψύχος. Διαφορετικά τα ζώα παθαίνουν υποθερμία και πολλές φορές όταν είναι σοβαρή υποθερμία μπορούν να καταλήξουν και να πεθάνουν. Οπότε αν συνηθίζαμε να ταΐζουμε μία φορά λόγου χάρη το αδέσποτο της γειτονιάς μας, τώρα θα το ταΐζουμε δύο και τρεις φορές. Σίγουρα το νούμερο ένα είναι το φαγητό. Εν συνεχεία μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόχειρο σπιτάκι, αυτοσχέδιο λέγοντας πρόχειρο, όπου θα το προστατεύσουμε από τις καιρικές συνθήκες. Φροντίζουμε το σπιτάκι αυτό να είναι προστατευμένο σε ένα πάνεμο μέρος. Αυτό μπορεί να είναι από ένα πλαστικό κουτί, μπορεί να είναι με παλέτες. Καλό θα ήταν βέβαια να τα φτιάζουμε στην αρχή του χειμώνα και όχι την τελευταία στιγμή, αλλά έστω και τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα αυτοσχέδιο κατάλυμα που θα προστατεύσουμε, όπως είπα, σε ένα απάνεμο μέρος, αλλά ακόμα μπορούμε να ανοίξουμε τον γκαράζ μας, την αποθήκη μας, την είσοδο της πολυκατοικίας μας, στην πιλωτή μας και εκεί να τοποθετήσουμε ένα σπιτάκι, ένα κατάλυμα όπου θα μπορέσει το ζώο τις μέρες αυτές να αντέξει το ψύχος. Οπότε, τροφή και ένα αυτοσχέδιο σπιτάκι. Τροφή και ένα τροφή σε κάθε περίπτωση, παρέχουμε τροφή και ένα αυτοσχέδιο σπιτάκι και καθαρό νερό για να παίρνει και ενέργεια νερό. Το ζώο. Και το δεύτερο είναι το κατάλυμα. Το κατάλυμα, ακριβώς. Ειδικά αυτές τις κρύες μέρες, εάν έχουμε αποθήκη, γκαράζ, ένα χώρο στο σπίτι μας, μέσα στο σπίτι μας, να αφήνουμε τα ζώα αυτά, τα δέσποτα, να μπουν μέσα για να τα βοηθήσουμε να τα απεξέλθουν στο ψύχος. Και να πρέπει ακόμα να πούμε. Και για τις γατούλες μπορούμε να φτιάξουμε αυτοσχέδια σπιτάκια από κάποια χαρτόκουτα, την οποία θα ντύσουμε με πλαστική σακούλα σκουπιδιών και έτσι να τη μονώσουμε. Μέσα να βάλουμε φελιζόλ και άχυρο τυχόν ή κάποιο ζεστό ρουχαλάκι, το οποίο βέβαια θα φροντίζουμε πάντα να αλλάζουμε για να μην υγροποιηθεί ή να ελέγχουμε αν έχει μπει νερό. Και φυσικά, κυρία Θανασάκη, αν με ακούτε, θα πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί εμείς οι οδηγοί, γιατί πολλές φορές κάτω από το αυτοκίνητό μας κρύβονται τα ζώα. Και μπορεί και να μην τα θυμόμαστε και να μην τα φροντίζουμε μόνο όταν έχει κρύο και όταν υπάρχουν και έτσι δύσκολες συνθήκες. Οπότε να πρέπει να κοιτάμε. Μέρος της καθημερινότητάς μας. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να κοιτάμε λοιπόν. Οι γατούλες κρύβονται μέσα στη μηχανή του αυτοκινήτου μας. Οπότε πάντα το πρωί, πριν βάλουμε μπροστά το αυτοκίνητό μας, φροντίζουμε να χτυπήσουμε το καπό, έτσι ώστε αν είναι κάποια γατούλα μέσα να βγει. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικές οι συμβουλές σας. Τα προσέχουμε τα αδέσποτα.
ζωάκια. Προσέχουμε τα δέσποτα και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, όπως και όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, λαμβάνουμε έκτακτα και ιδιαίτερα μέτρα, τα οποία όλοι πρέπει να γνωρίζουμε. Ας δείξουμε την ανθρωπιά μας λοιπόν αυτές τις μέρες στα δέσποτα ζώα της γειτονιάς μας. Ακόμα όμως και τα δεσποζόμενα, θέλω να πω εδώ, τα σκυλιά και τα δικά μας, τα οποία έχουμε σε εξωτερικό χώρο, θα φροντίζουμε το σπιτάκι τους να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες και να μην εκτεθειμένο λόγου χάρη απλά στον κήπο, αλλά να το έχουμε κάτω από ένα υπόστεγο. Προσέχουμε να είναι πάνω σε μία παλέτα για να μην μπαίνουν μέσα νερά και το προστατεύουμε και αυτό και βάζουμε μέσα κάτι ζεστό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε.